καταστατικό, στο νέο καταστατικό που θα υπάρχει, τι προβλέψεις θα υπάρχουν και πώς θα δομηθεί αυτό το ζήτημα. Αυτό προφανώς έτσι, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο άμεσα μπορεί η πολιτεία να παρέμβει. Η πολιτεία μπορεί να δώσει κατευθύνσεις γραμμές ή να είναι αρρωγός και να δώσει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Από εκεί και μετά, βέβαια, κάτι που δεν το πιστεύω, εάν δεν βρεθεί λύση και αν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο εκεί αυτή τη φορά, θα δούμε πώς θα παρέμβουμε. Η διαιτησία να φύγει από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Να φύγει από την ποδοσφαιρική μην χρησιμοποιούμε όρους τέτοιους απόλυτους. Το να φύγει είναι μια έννοια σχετική. Ναι. Να είναι υπό την εποπτεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, να έχει ένα βαθμό ανεξαρτησίας. Γιατί αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο γινόταν διαχρονικά όλο ο τσακωμό για το ποιο έχει το πάνω χέρι στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τον λόγο τη διαιτησία. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και βάζανε αυτό... βόμβες σε διαιτητές. Στα σπίτια διαιτητών βάζουν βόμβες, Υπουργέ μου. Δηλαδή. Η ανάλυση του προβλήματος λοιπόν ξεκινάει και καταλήγει εκεί πέρα. Αν γίνει αυτό, θα αλλάξουν και τα δεδομένα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αν αλλάξουν τα δεδομένα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα αλλάξουν τα δεδομένα στον τρόπο που δομείται το ποδόσφαιρο και στο αστυνομικό ποδόσφαιρο. Αυτοί που ενδιαφέρονται να εμπλακούν. Ενδεχόμενα έχουν και πιο άγνα κριτήρια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτοί που μπλέκονται τώρα ή κάποιοι νέοι παράγοντες θέλουν να μπουν στο παιχνίδι, τέλος πάντων, δεν έχουν άγνες προθέσεις. Το θέμα όμως είναι ότι όσο υπάρχει ένα σύστημα που επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, που επιτρέπει να δημιουργούνται αυτές οι εξαρτήσεις, τόσο θα είμαστε στο ίδιο εργοθεατές. Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αλλά στο ίδιο εργοθεατές. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να αλλάξουμε πρωταγωνιστές, θέλουμε να αλλάξουμε έργο. Εκτός από τη διαιτησία, έχει πολύ συζητηθεί και αυτό που προαναφέραμε, η κάρτα φιλάθλου δηλαδή. Ένα μέτρο που έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από την πρώτη του έτους που τελειώνει σε λίγες ημέρες, πρώτη-πρώτου, και βέβαια πάει τουλάχιστον για τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Πού ακριβώς σκοντάφτει αυτή η διαδικασία και με συνεχή αιτήματα από τις ομάδες μετατίθεται? Καλά, δεν είναι και μόνο η τιμή της ομάδας, είναι και θέμα του μηχανισμού και του ΙΔΙΚΑ. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, αλλά δημιουργεί προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας. Είμαστε ανεκτικοί και με τις επαγγελματικές ομάδες. Καταλαβαίνουμε ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης χρηματοδότησης πολλές δυσκολευθήκανε ή δυσκολεύονται τέλος πάντων να εξυγχρονίσουν τα συστήματα και να βάλουν τα συστήματα που χρειάζονται στα γήπεδα. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και σήμερα δίνουμε μάχη για τη σωτηρία της Football League και οι παράγοντες εκεί πέρα προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους μέχρι πρώτη ώστε να άστεγη και τηλεοπτικά. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα στη δεδομένη κατάσταση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δεν είχε νόημα, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή να πιέσουμε έτσι περαιτέρω τα πράγματα και να πάμε να κάνουμε μια κίνηση που στην 1η Γενάρη σημαίνει ότι αν αυτό δεν λειτουργεί, μάλιστα, ο αγώνας δεν γίνεται. Βλέπετε. Λοιπόν, ναι. Επομένως, τι λέμε, 31 Τρίτου. Τελευταία προθεσμία. Να δούμε το τέλος του πρωταθλήματος και πιλωτικά, αν το θέλετε. Το τέλος του πρωταθλήματος και, τα play-off να γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε την ύπαρξη ομάδων Ολυμπιακός 2, Παναθηναϊκός 2 κλπ. Στις άλλες κατηγορίες. Θα λύσει κάποια ζητήματα? Κατά τη γνώμη μου, εδώ πέρα η δομή του πρωταθλήματος είναι κάτι που η πολιτεία εκεί πραγματικά δεν πρέπει να έχει λόγο. Αν θέλετε την άποψή μου ως φίλαθλος ή ως υπουργός αθλητισμού, θα είναι σαφέστατα ένα μικρό πρωτάθλημα πρώτης εθνικής, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής και με δεύτερες ομάδες, το οποίο θα ικανοποιεί οικονομικά τις ομάδες που θα παίρνουν μέρος και οικονομική εξασφάλιση των αστυνομικών των ενώσεων και των αστυνομικών πρωταθλημάτων. Αν δεν έχει Λεωνίδα ποδόσφαιρο άλλο, να δούμε τον αθλητισμό γενικότερα. Να δούμε τον αθλητισμό με την έννοια ότι είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση για τον αθλητικό νόμο περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Έριξα μια ματιά. Τα πάρα πολλά άρθρα είναι κλειδωμένα, δεν μπορεί κάποιος να κάνει τα σχόλιά του, αλλά και κάποια είναι ανοιχτά. Εκεί που είδα ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή είναι στις παροχές προς τους αθλητές. Η δική σας αίσθηση έτσι από αυτά τη διαβούλευση μέχρι στιγμής και το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία? Υπάρχουν πάρα πολλές. 9 Δεκέμβρη τελείωσε η διαβούλευση, την προηγούμενη Παρασκευή. Η δημόσια διαβούλευση. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καταρχήν του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πράγμα που δείχνει το πόσο ο αθλητισμός επηρεάζει και αφορά πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτό το δεδομένο και με δεδομένο ότι υπήρχαν και τα κλειδωμένα άρθρα
που αναφέρατε, υπήρχαν επιστολές προς το Υπουργείο. Γι' αυτό το λόγο θα επεξεργαστούμε κάθε ανάλυση και κάθε σχόλιο. Προτιμάμε να πάμε η κατάθεση, η τελική κατάθεση του νομοσχεδίου ένα ή δύο μήνες πίσω από το να αφήσουμε οποιοδήποτε σχόλιο, τα οποία είναι όλα εμπεριστατωμένα. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς με αυτά. Θα πρέπει με άποψη και με νυφαλιότητα και να απαντήσεις και να τα λάβεις υπόψη πολλές φορές. Έχετε διάθεση να κάνετε και προσθήκες οι οποίες θα πρέπει να ξανασυζητηθούν? Προφανές θα υπάρχουν προσθήκες, αλλά όποιες προσθήκες υπάρχουν θα πάμε σε κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπούμε. Θα μας δώσετε κάποια εικόνα για τη σκέψη. Νομίζω ότι θα είναι πρόημα ακόμα. Θα ήταν, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά θέματα. Είναι πάρα πολλά θέματα. Θα είναι χαρά μας να λύνονται πάλι σε μια συνέντευξη. Για το μαζικό αθλητισμό. Για το μαζικό, μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Την ίδια στιγμή που δεν μιλάμε για το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία, στα δημόσια δημοτικά σχολεία, που δίνει δυνατότητα σε παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία, τους δίνουν πρόσβαση και στο σπορ της κολύμβησης, αλλά και σε μία, ας πούμε, παροχή η οποία για τα δημόσια δεδομένα θα ήταν διανόητη μέχρι και χθες. Και αυτό είναι έργο αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Υπουργείου. Λοιπόν, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.